Είναι κάποιες ημερομηνίες λοιπόν της ιστορίας που μένουν ανεξίτητες, δεν σβαίνουν και δεν ξεχνούνται όσα χρόνια και αν περάσουν. Γι' αυτό, όχι επειδή είναι γραμμένες σε μάρμαρα, σε επιγραφές ή σε βιβλία, αλλά γιατί είναι χαραγμένες βαθιά στην ψυχή του ελληνικού λαού. Μια τέτοια ημερομηνία είναι η 22 Οκτωβρίου του 1940, την οποία τιμούμε σήμερα. Πρόκειται για την επέτειο του όχι που απάντησε ο ελληνικός λαός στην πρόκληση του Ιταλού δικτάτορα Μουσολίνη. Σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας, αλλά και όσους αγωνίστηκαν για αυτήν και αποτελούν παράδειγμα ζωής για όλους τους νεότερους Έλληνες. Δεν θα σταθούμε σε αγγλισμούς, τριάντους και λόγια χιλιοεπομένα, γιατί καμία εξιστόρηση, καμία περιγραφή, καμία απεικόνηση δεν μπορεί να αποδώσει με λόγια την ουσία της ελληνικής εκείνης πραγματικότητας του έργους του 40. Οι αγωνιστές του 40 απαιτούν από εμάς κάτι πιο απλό, αλλά πιο ουσιαστικό. Ζητούν να σκύψουμε στην θυσία τους και να αντλήσουμε από αυτή οποιοδήποτε προβληματισμό και ερέθισμα μπορεί να αποβεί κρίσιμο για την δική μας ζωή, για τον δικό μας αγώνα, καθημερινά και αδιάκοπα συνεχίζεται, γιατί η ιστορία είναι παρά ένας ατελείωτος διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Εμείς, ως Έλληνες, έχουμε την τύχη οι ρίσεις μας να είναι κρυμμένες σε ένα παρελθόν μοναδικό στον κόσμο. Αν η κάθε λαό, η σχέση του με τα περασμένα, έχει εξαιρετική σημασία για την Ελλάδα, δεν είναι νοητή στα διαδρομία της μέσα στο σύγχρονο πολιτισμό, εάν η ζωή μας δεν ανθίσει πάνω στο κόμμα όπου κρατεί τις ρίζες της. Τούτη η υποχρέωση μας οδηγεί στις μέρες εκείνες του 40, όχι για να επαναπαυτούμε στις λαμπρές δάφνες του παρελθόντος, αλλά για να μετασιωθούν αυτές οι αξίες και να γίνουν σπέρματα μιας νέας ζωής. Το 1940, ο ελληνικός λαός με την κήρυξη του πολέμου ξεχύθηκε στους δρόμους διαδηλώνοντας την περιφρόνησή του για τους φασίστες και την απόφασή του για αγώνα μέχρι συνεσχάτου. Αψηφώντας τους ιταλικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, πλημμύρισε τους δρόμους τραγουδώντας και δίνοντας τη δική του απάντηση στην πρόκληση και το δικό του έμπρακτο όχι. Ο διχασμός που είχε προκαλέσει η δικτατορία της 4ης Αυγούστου σαρώθηκε και η συμφιλίωση των Ελλήνων επήλθε ακαριέρα. Οι επίσκεποι παρουσιάζονται στις μονάδες κατάταξης, τίνονταν και αναχωρούσαν τραγουδώντας για το μέλλον. Οι δυσκολίες απίστευτες, οι γυναίκες της Μήνου πιστές στο χρέος γράφουν τη δική τους ιστορία. Ο ηρωισμός των Ελλήνων στα βουνά της Αλβανίας ματέωσε τον περίπατο που πίστευαν ότι θα έκαναν οι Ιταλοί. Όμως, παρά την υπεράφορη προσπάθεια του στρατού μας, ο σκληρός χειμώνας έφερε μια ανάποδα στις επιχειρήσεις. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους Ιταλούς να συνέλθουν, να αναδιοργανωθούν και να εξαφουγήσουν τη λεγόμενη αιρινή τους επίθεση. Η Ελλάδα όμως είχε πια αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Η αρχή αέρα έκοψε τα ύπαρα των Ιταλών. Η αιρινή επίθεση συντρίφθηκε. Οι Ιταλοί στρατιώτες, συνειδητοποιώντας την καταστροφή στην οποία οδηγούσε την Ιταλία ο Μουσολίνη, δεν πολεμούσαν πια, αλλά παραδίδονται. Χιλιάδες εκμάλωτοι και η διαμερφική πορεία του στρατού μας συνεχίζεται. Κοριτσά, Άγιοι, Σαράντα, Αργυρόπεστο. Οι πόλεις και τα χωριά έπεφταν το ένα μετά το άλλο. Και σε αυτή την δύσκολη για το άξονα χώρα, ο Χίτλερ επενέβη για να σώσει την κατάσταση. Εισέβαλε στα Βαλκάνια και στις 6 Απριλίου του 1941, προσέβαλε τις ελληνικές δυνάμεις στο Ρούπερ. Ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα την τιτάνια πάλι του λαού, μας ενάντια σε δύο φασιστικές αυτοκρατορίες. Ο στρατός μας κράτησε ηρωικά η γερμανική επίθεση. Όμως η στρατιωτική ήττα ήρθε αναπόφευκτα. Οι Γερμανοί κακόρθωσαν να παρακάμψουν τις αμυντικές μας δυνάμεις και να μπουν στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση συμφωνήσε και έφυγε για τη Μέση Ανατολή. Ο μέτωπο της Αλβανίας κατέρευσε και άρχισε τραγική οξοχώρηση. Η τελευταία μάχη υπόθηκε στην Κρήτη, όπου οι Κρήτες έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα. Έτσι η χώρα μας βρέθηκε υπό κατοχή. Οι στιγμές ήταν τραγικές. Δυστυχία, πείνα. Χιλιάδες νεκροί, χιλιάδες Έλληνες θάνατος πάσχαμα. Το φρόνημα όμως του λαού δεν κάθηκε. Ο αγώνας συνεχίστηκε.
πέρα από τις μάχημες μονάδες που οργανώθηκαν στη Μέση Ανατολή, ο πιο μεγάλος αγώνας για την εθνική αναγέννηση και απελευθέρωση αναλύθηκε στην ίδια μας τη χώρα. Οργανώθηκε η εποπτεία της εθνικής αντίστασης που κινητοποίησε τον λαό, τον οργάνωσε, που ξανάδωσε την πίστη στη νίκη και αγωνίστηκε ηρωικά και με συνέπεια κατά των κατακτητών. Μαχητικές διαδηλώσεις στις πόλεις, οργανώσεις για την αντιμετώπιση της πείνας και την φωγάδευση κατά διοκόμων αγωνιστών και τέλος σκληρός αγώνας στα βουνά, που ήταν οι μορφές φάλης της εθνικής αντίστασης. Στην περίοδο της εθνικής κατοχής που ακολούθησε, η χώρα μας υπέστη κάθε είδους καταστροφή. Οι κατακτητές διέλυσαν το παραγωγικό ρυθμό της χώρας, προέβησαν σε υποκριτικό δανεισμό από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς ποτέ να επιστρέψουν το ποσό γνωστό σε εμάς ως κατοχικό δάνειο. Καταλήστευσαν την πολιτική μας χειρονομιά, κλέβοντας πολύτιμα βιβλία, λέει, αντώντας αφαιρετολογικούς θησαυρούς και έργα τέχνης. Το αποκορύφωμα της θεωρίας τους, όπως όμως υπήρξαν τα 89 αναγνωρισμένα αυτόματα σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι εκτελέσεις αυτών ονομάτων ακόμα και παιδιών ως αντίκειναν σε πράξεις αντίστασης του λαού μας. Τα αρχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίθουν από επίσημες αναφορές βασικών εγκλημάτων των κατοχικών δυνάμεων. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τους 1.100 νεκρούς στα Καλάβρυτα, τους 444 στο κομμένο Άρτα, στους 229 στο Δίστο, τους 280 στην Κλεισούρα Κασκοπιάς, τους 40 εκθελιστές αειδημικρινούς εδώ, στο συντεροδρομικό σταθμό της Κατερίνης, αλλά και την εκπαίδευση των κατοίκων του Ελατομορίου. Το έπος του 40 έχει να μας πει πολλά, όχι μόνο σε εμάς τους Έλληνες, αλλά και σε κάθε άνθρωπο ανεξάρτητο, ανεξάρτητα τα χρώμα, έθνος, θρησκεία ή φυλή. Η ελληνική αντίσταση στις υπεριαλιστικές διαθέσεις του Μουσολίνη και λίγο αργότερα σε αυτές του Χίτλερ παίρνει μερικές διαστάσεις και αποκτά ένα ευρύτερο πνευματικό νόημα, αφού αποσκοπεί στο να απελευθερώσει και να λυτρώσει το υποδηλωμένο στην βία και στην ανάγκη πνεύμα του ανθρώπου. Από το 1940 έως σήμερα έχουν περάσει 83 χρόνια. Οι εποχές άλλαξαν, αλλά το γεγονότα σε πολλές περιπτώσεις επαναλαμβάνονται με διαφορετικό μοσμαντή. Στο παρελθόν τα όπλα του εχθρού ήταν σημαντικά. Τα σημερινά όπλα είναι ήπια σχεδόν αόρατα, αλλά εξίσου καταστροφικά. Σήμερα ο πόλεμος είναι οικονομικός και πνευματικός. Είναι πόλεμος κατά των αρχών, ιδεών και αξιών ανθρώπου. Σήμερα το όχι των αγωνιστών του 40 παίρνει ένα ιδιαίτερο νόημα στον αγώνα κάθε λαού για ελευθερία, ειρήνη και δημοκρατία. Η 28 Οκτωβρίου μας διδάσκει να λέμε όχι σε ό,τι μας καταπιέζει, σε ό,τι μας δυναστεύει, σε ό,τι μας κάνει να νιώθουμε αδύναμοι και ανεξάρτητοι. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, όπως τότε, έτσι και σήμερα, τα παιδιά μας και εμείς έχουμε ανάγκη να είμαστε και να νιώθουμε ελεύθεροι με αυτοπεποίθηση και να χαιρόμαστε όλοι αυτό το μοναδικό δώρο που έχουμε, τη ζωή, με αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη και όλες τις πανανθρώπινες αξίες για τις οποίες πρέπει και αξίζει να αγωνιζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Τιμή και δόξα τους αθάνατους νεκρούς που έχουν στους 40. Τιμή και δόξα σε αυτούς που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ πολύ.